Καλημέρα καταρχήν. Να έχουμε μια καλή χρονιά. Θα είναι και εκλογική χρονιά. Έχουμε εκλογές εθνικές, έχουμε δημάρχους, έχουμε περιφερειάρχες. Θα έχετε μπόλικη δουλειά αυτό το διάστημα. Θα έχουμε και θα έχετε. Εμείς την είχαμε και πριν. Λίγο περισσότερο τώρα. Η εκλογική χρονιά, μιας και είπατε για εκλογική χρονιά, επηρεάζει την δουλειά του Υπουργείου Οικονομικών. Και το λέω διότι πλησιάζοντας τις εκλογές, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει συνηθίσει σε κάποιες παροχές, ελπίζοντας δηλαδή. Κοιτάξτε, όλη η προσπάθεια που έχουμε είναι να έχουμε μια σοβαρή οικονομική πολιτική που να είναι όσο γίνεται πιο ανεπηρέαστη από τον εκλογικό και πολιτικό κύκλο. Και νομίζω ότι ως τώρα προς αυτή την κατεύθυνση βαδίζουμε. Άλλωστε αυτό δείχνουν και οι δημοσιονομικοί στόχοι. Είχαμε έναν στόχο για πολύ μικρότερο έλλειμμα το 22 από ότι το 21 και για πρωτογενές πλεόνασμα ήπιο το 23. Αυτό δεν είναι εκλογική συμπεριφορά παραδοσιακή. Είναι μια σοβαρή οικονομική πολιτική η οποία πιστεύω ότι έχει και αποτέλεσμα. Αν δείτε τα ομόλογά μας, είναι μαζί με την Ιταλία σε μια περίοδο μεγάλης αύξησης των επιδοκίων, που σημαίνει και είμαστε ένα βήμα από την επενδυτική βαθμίδα που είναι ο στόχος να την πάρουμε το 23. Ο στόχος μας είναι να έχουμε μια οικονομική πολιτική με διάρκεια και αποτέλεσμα για τους πολίτες και όχι μια οικονομική πολιτική που να είναι συνδεδεμένη με κομματικές ή πολιτικές ανάγκες. Πολύ σωστά είπατε να μην είναι απλά μια κατάληπτη παροχολογία η οποία δεν θα έχει αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου και τελικά θα αναγκαστεί να υπάρχουν και άλλα μέτρα. Αυτό όμως το οποίο κυρίως θα δουν οι πολίτες στην τσέπη τους, υπάρχουν αυτά τα θετικά σημάδια τα οποία θα τα καταλάβουν, θα τα εισπράξει και ο κόσμος. Αυτό είναι προφανές γιατί υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες. Είμαστε σε μια περίοδο υψηλού πληθωρισμού, ο οποίος αποκλιμακώθηκε και η Ελλάδα τώρα είναι σε καλύτερη κατάσταση από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Όπως είδατε, εμείς είμαστε λίγο κάτω, έχουμε πιάσει το 7, κάτι, ενώ η Ευρωζώνη είναι στο 9, 7,6 με 9,2. Αλλά έχουμε μία σειρά από μέτρα. Είναι η αύξηση των συντάξεων, η οποία θα έρθει 7,75, είναι η βασική αύξηση. Έχουμε το Market Pass, το οποίο θα έρθει επίσης και θα βοηθήσει την ακρίβεια των τροφίμων τον Φεβρουάριο. Έχουμε λοιπόν μία σειρά από κοινωνικά μέτρα που λειτουργούν. Το πλήρωμα θέρμανσης που είναι πολύ αυξημένο και φέτος ευτυχώς δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε πολύ πετρέλαιο, οπότε θα φτουρήσει που λέγανε από ένα σμυρνέικο τραγούδι. Δηλαδή εγώ έχω μία καταγωγή από τη Σμύρνη. Η σμυρνέικη έκφραση ήταν θα φτουρήσει λοιπόν το επίδομα θέρμανσης φέτος. Θα πιάσει τόπο. Νομίζω ότι είμαστε σε μια βοήθεια η οποία είναι λογική και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες οικονομίας. Επειδή υπάρχει ένα αποθεματικό, το οποίο επίσης λόγω της πτώσης, στην παρούσα φάση τουλάχιστον, των καυσίμων, των τιμών στα καύσιμα και στο αέριο, δεν θα ροκανιστεί, θα το αξιοποιήσετε κάπως, θα διαχειριστεί στο κοινωνικό σύνολο, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με κάποιο τρόπο και με ποια έκταση. Κάθε φορά που υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, κινούμεθα και δεν έχουμε υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων ή είναι ελάχιστη. Αυτό έγινε και στα προηγούμενα χρόνια και θα συνεχίσει και στα επόμενα χρόνια. Προτιμούμε να κάνουμε συντηρητικές προβλέψεις και ό,τι δημιουργείται στην πορεία να το δίνουμε με μέτρα έκτακτα παρά να κάνουμε υπεραισιόδοξες προβλέψεις και να αναγκαζόμαστε μετά να βάζουμε φορολογίες. Αυτή η πορεία ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και είχαμε μεγάλες μειώσεις στη φορολογία. Αυτή θα συνεχιστεί, αλλά με λογική και σύνεση. Αυτό πρέπει να είναι το χαρακτηριστικό της οικονομικής πολιτικής μιας χώρας που πέρασε τις τεράστιες περιπέτειες της προηγούμενης δεκαετίας που περάσαμε εμείς. Ποια κατηγορία όμως πιστεύετε ότι είχε μεγαλύτερη ανάγκη και ίσως πρέπει η κυβέρνηση να στραφεί προς τα εκεί? Κοιτάξτε, αυτό θα είναι συνάρτηση και πώς θα εξελιχθεί ο πληθωρισμός. Οι ομάδες που πλήττονται περισσότερο από τον πληθωρισμό είναι αυτές που έχουν στην φάση αυτή την προτεραιοποίηση. Διότι κοιτάμε κάθε φορά
Πού είναι οι κοινωνικές ανάγκες. Επίσης, υπάρχουν κάποια άλλα φαινόμενα τα οποία μας πιέζουν γενικότερα. Να ξέρετε, τώρα έχει βγει όλη η φασαρία για τα φάρμακα. Έχουμε μία, όχι μόνο σε Ελλάδα, αλλά γενικότερα και διεθνώς, έχουμε μία πίεση στους δημόσιους προϋπολογισμούς από τα καινούρια και πολύ ακριβά φάρμακα τα οποία βγαίνουν, τα οποία πρέπει να έρχονται και να μπαίνουν στο σύστημα υγείας. Ας πούμε, υπάρχουν και άλλες πιέσεις οι οποίες εμφανίζονται. Έχουμε τις πιέσεις της κλιματικής αλλαγής που κάθε τόσο μας δημιουργούν καταστροφές και υπάρχει ανάγκη να ερχόμαστε να βοηθούμε αυτούς που πλήττονται, ιδίως στον αγροτικό τομέα. Δεν ξέρεις, όταν είσαι στα δημόσια οικονομικά, πού θα υπάρξει η πίεση και πρέπει να είσαι έτοιμος για όλες τις συγκυρίες. Εμείς περάσαμε τρομακτικές κρίσεις, όπως ξέρετε, και ανταποκριθήκαμε κάτω δυνατόν. Άρα θα υπάρξουν κάποιες παροχές, πιστεύετε, και προς τα πού θα πάνε. Δηλαδή, το αποθεματικό αυτό κάπως θα αξιοποιηθεί. Βάλω το νοικοκυριά. Δεν μπορούμε. Τα αποθεματικά είναι για να τα χρησιμοποιείς ανάλογα με τις ανάγκες. Είμαστε τώρα, δεν έχουμε περάσει την πρώτη εβδομάδα του χρόνου. Δεν ξέρουμε τις ανάγκες που θα διαμορφωθούν στη διάρκεια του έτους. Εάν προφανώς οι ανάγκες δεν είναι στην ενέργεια, θα είναι σε άλλους τομείς. Βλέπουμε τώρα, κάναμε την παρέμβαση για παράδειγμα στα τρόφιμα με τα χρήματα που θα φανεί στο Market Pass. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κάποια φοροελάφρυνση ίσως. Ενδεχομένως. Τα αναδρομικά ίσως, τα οποία των συνταξιούχων. Και υπάρχουν και πολλές ερωτήσεις από. Γιατί ρωτάνε και οι συνταξιούχοι αν θα πάρουν τα αναδρομικά. Κοιτάξτε, τα αναδρομικά έχουμε πει πώς τα χειριζόμαστε. Θα είναι με βάση τις δικαστικές αποφάσεις που είναι εκτελεστές. Αυτή είναι η πάγια κυβερνητική πολιτική και δεν πρόκειται να αλλάξει στο επόμενο διάστημα.